το μεθάκι. Αγαπητοί μου, στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί. Και ήλθαν οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή στην έρημον Σίν εν το μηνύ το πρώτο και κατέμεινε ο λαός εν Κάδης και ετελεύθησεν εκεί Μαριάμ και ετάφη εκεί. Έως το περασμένο κεφάλαιο που είχαμε αναλύσει, όλα τα θέματα που ανεφέρθησαν και τα περιστατικά ήταν τα δύο πρώτα χρόνια της Εξόδου. Τώρα, με το 20ο κεφάλαιο, ευρισκόμεθα εις το 40ο έτος και όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν καλυφθεί 38 ολόκληρα χρόνια σιγής. Μέσα στα 38 αυτά χρόνια δεν γνωρίζουμε τίποτε, δεν έχουμε την περιγραφή κανένας περιστατικού, παρά μόνον τούτο ότι ο λαός, ο μεν παλαιός, δηλαδή οι απογραφέντες 600.000 άνδρες, επερίμεναν, φοβερό, να πεθάνουν, οι δε κάτω των 20 ετών επερίμεναν να ανδρωθούν για να αποτελέσουν τον καινούριο λαό του Θεού για να εισέλθει στην γη Χανάν. Έτσι, ευρισκόμενοι εις το 20ο κεφάλαιο, ευρισκόμεθα και εις το 40ο έτος του λαού εις την έρημον. Και εδώ, με πολύ λιτότητα, μας αναφέρεται ότι απέθανε η Μαριάμ εκεί εις την Κάδης και ετάφη. Δεν μας έχει τίποτε το πιο ιδιαίτερο δια των θάνατων της Μαριάμ, που υπήρξε ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Ανεξαρτήτως της περιπτώσεως που η Μαριάμ είχε ζηλέψει και είχε κατηγορήσει την ύφη της, δηλαδή τη γυναίκα του Μωυσέως, ότι ήταν όχι Εβραία, ανεξαρτήτως εκείνου του περιστατικού που είχε τύχει και τιμωρία εκ μέρους του Θεού, η Μαριάμ, όπως σας είπα, υπήρξε ένα σπουδαίο πρόσωπο. Αν έπρεπε να γράψει κανείς κάτι για το πρόσωπό της, θα είχε ίσως αρκετά σημαντικά να γράψει. Να θυμηθούμε το ρόλο της όταν η Μαριάμ, μικρή κοπέλα, αφήνει το καλάθι με τον ήπιον Μωυσής εκεί στην παραλία, στην αμμουδιά του Νείλου ποταμού και περιμένει να δει τι θα απογίνει, και που έρχεται η κόρη του Φαραώνα λουστή, ακούει τα κλάματα, κρύβεται η μικρή Μαριάμ, και όταν είδε με ενδιαφέρον να παίρνει η πριγκίπισσα τον μικρόν Μωυσήν, σπέβδει να πει μήπως θέλετε κάποια τροφό για να μεγαλώσει το παιδάκι. Δηλαδή έπαιξε το ρόλο της θαυμάσια. Αν και μικρή κοπέλα, βεβαίως είτο κατά πρόνοιαν Θεού, όμως ο ανθρώπινος παράγων πάντοτε υπάρχει. Και η Μαριάμ πραγματικά έπαιξε το ρόλο της θαυμάσια για τη διάσωση του αδελφού της, του βρέφους εκείνου, του τριών μηνών βρέφους του Μωυσέως. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο. Όταν επέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, ο Μωυσής συνέταξε εκείνη την περίφημη οδή του επί τη διασώση των. Και τότε ο μεν Μωυσής, ηγείτο του χορού των ανδρών που έψαλαν την οδή, η δε Μαριάμ, η αδελφή του, ηγείτο του χορού των γυναικών, η οποία και αυτή έψαλε την αυτήν οδή κατά αντιφωνίαν. Όπως έχουμε τους δύο ψάλτες, των αριστερών και των δεξιών, ψάλλει πρώτα ο δεξής, επαναλαμβάνει ο αριστερός, κάποτε το ίδιο τροπάριο. Έτσι και εδώ ψάλλουν οι άνδρες με τη διεύθυνση του Μωυσέως, ψάλλει η Μαριάμ με τη δική της διεύθυνση, με τις γυναίκες. Η Μαριάμ θεωρείται προφήτης και είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Εν τούτης εδώ με λιτότητα μας λέγει ότι απέθανε και ετάφη. Τίποτε άλλο. Το γεγονός είναι ότι η Μαριάμ δεν μπαίνει εις την γη της επαγγελίας. Αποθνίσκει στην έρημον. Δεν βλέπει την γη της υποσχέσεως. Οπωσδήποτε
Ο Μωυσής εστερήθη της αδελφής του. Και αυτό ήταν για αυτόν μια απώλεια. Σε λίγο, σε πολύ λίγο μικρό χρονικό διάστημα, θα πεθάνει και ο Αρών. Και ο Μωυσής θα μείνει μόνος του. Από εκείνα τα πρόσωπα που είχε ως έμπιστα, που μπορούσε να τους ανοίξει την καρδιά του, να συμβουλευθεί, τέλος πάντων κατ' άνθρωπον να παρηγορηθεί. Διότι πάντοτε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια δικά του πρόσωπα. Πολύ δε παραπάνω όταν το πρόσωπο αυτό είναι υψηλά ιστάμενον, που εύκολα δεν μπορεί ο λαός να πλησιάσει. Αν λάβετε υπόψη, αγαπητοί μου, ότι ένας απλός άνθρωπος έχει γύρω του πολλούς ανθρώπους. Ένας πρωθυπουργός, ένας βασιλιάς, δεν έχει κοντά του πολλούς ανθρώπους. Ή τουλάχιστον αυτοί που θα είναι κοντά του δεν είναι εκείνοι όπως θα τους ήθελε εκείνος. Ή να τους διαλέξει όπως θα ήθελε εκείνος. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς σε αξιώματα, τόσο περισσότερο μένει μόνος του. Και ο Μωυσής, στερούμενος τώρα της αδελφής του και σε λίγο στερούμενος και του Ααρών, θα μείνει μόνος του. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνετε, έχοντας να ποιμάνει, να οδηγήσει έναν σκληροτράχυλο λαό εις την γη της επαγγελίας, θα ήταν ένας φοβερός κόπος. Εκεί, όταν ξεκίνησαν να φύγουν από την Κάδης, ούκι νερό τη συναγωγή, και υθρίστησαν επί Μωυσήν και Ααρών. Τώρα, επειδή είμεθα 38 χρόνια μετά, όπως σας είπα, από τα γεγονότα που λέγαμε την περασμένη φορά, υπολογίστε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή. Οι παλαιοί Εβραίοι, εκείνοι που ανά πάσα στιγμή εστρέφονταν αντίον του Μωυσέως και του Ααρών, που με το παραμικρό εγόγγιζαν και επαναστατούσαν, απέθαναν όλοι. Είναι ο νέος λαός. Εδώ όμως θα αποδειχθεί ότι και ο νέος λαός περπατάει στα ίδια χνάρια με τον παλαιό λαό. Ότι τα παιδιά αυτών των ανθρώπων ήσαν στα ίδια πατήματα. Και έτσι καλά τους είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην εποχή του, ότι η γενεά του ήταν γεννήματα ηχηδνών. Οχές οι πατέρες σας και εσείς γεννήματα των οχιών, γεννήματα εχιδνών. Δηλητηριώδης οι πατέρες σας, δηλητηριώδης εσείς. Γονγκιστέ οι πατέρες σας, γονγκιστέ εσείς. Και αυτό αποδεικνύεται στη συνέχεια. Όταν λίγο προχώρησαν, δεν υπήρχε νερό. Βέβαια, κατ' επανάληψη, ο λαός είχε βρεθεί χωρίς νερό. Εφόσον περπατούσαν μέσα στην έρημον, ήταν πολύ επόμενο να μην υπάρχει νερό. Και τι έκαναν? Ήρθαν γύρω από τον Μωυσή και τον Ααρών και ελιδωρείται ο λαός προς Μωυσήν λέγοντες: «Όφελο να πεθάνομεν εν τη απολία των αδελφών ημών εναντί Κυρίου». Οι ευλογημένοι, αντί να πούν: «Αρχηγέ μας Μωυσή, δεν έχουμε νερό. Από την εποχή των πατέρων μας είδαμε πολλά θαύματα. Μέχρι τώρα ο Θεός θαυματουργικά μας έβγαλε από δύσκολη θέση. Μέχρι σήμερα μας τρέφει με το θαυμάσιο μάνα. Και πολλές φορές μας επότισε θαυματουργικά με νερό στην έρημο. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε νερό αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλούμε. Παρακάλεσε τον Θεό να μας δώσει νερό». Τι φυσικότερον από αυτό? Όπως επί παραδείγματι, όταν πεινάσει το μικρό παιδί, να ζητήσει φαγητό από τη μάνα του. Υπάρχουν δύο τρόποι το μικρό παιδί να ζητήσει φαγητό. Ο ένας τρόπος είναι απλώς να ζητήσει: «Μαμά πεινάω, μητέρα πεινάω, δώσ' μου σε παρακαλώ φαγητό». Ο δεύτερος τρόπος είναι να μην ζητήσει, αλλά να αρχίσει να γκρινιάζει. Πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί να μην τηρηθεί ο πρώτος τρόπος? Και γιατί πρέπει να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να κλαίμε και να οδυρώμεθα και να χτυπιόμαστε, ώστε να μας πει η μητέρα μας τι θέλεις, και εμείς να πούμε βαριές κουβέντες επειδή πεινάμε? Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό απλά?
Γιατί το τονίζω αυτό, αγαπητή μου? Διότι ο λαός αυτό έκανε. Δεν πήγε στον Μωυσέ να ζητήσει, βλέποντας τόσα θαύματα, νερό από το Θεό. Αρχίζει να γκρινιάζει, αρχίζει να γονγίζει. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ίσως τα λέτε μέσα σας, τέλος πάντων, αυτοί οι αιώνιοι Ισραηλίτες, οι οποίοι ποτέ δεν ήθελαν να διορθωθούν. Αγαπητοί μου, και εμείς στις σχέσεις μας κάτι περίπου δεν κάνουμε το ίδιο? Πέστε μου, όταν κάποτε έχουμε ένα παράπονο με τον πλαϊνό μας, με τον εργοδότη μας, με τον γειτονά μας, αντί να του πούμε με απλά καλά λόγια ότι κοίταξε σε παρακαλώ, αυτό με ενοχλεί, ή ξέρεις, σε παρακαλώ δώσουμε εκείνο το πράγμα, δεν το κάνουμε αυτό. Αρχίζουμε να κρατάμε κακία, μούτρα, να γκρινιάζουμε, κάποτε ειδοποιούμε την αστυνομία και κάνουμε κάποτε και μήνυση και ο άλλος δεν έχει ιδέα. Ενώ του λέγαμε με απλόν τρόπον, κοίταξε σε παρακαλώ, μάζεψε τις κότες σου γιατί μου χαλάνε τον κήπο μου. Με απλό καλό τρόπο. Αυτός, εάν έχει βεβαίως συνείδηση, γιατί ίσως να μην το κατάλαβε αυτό, να διορθωθεί. Για σκεφτείτε τώρα να δει μια κλίση από το δικαστήριο ότι καλείται διότι και τα λοιπά. Πέστε μου, δεν θα θυμώσει? Δεν θα γίνει κατόπιν εχθρός μας? Γιατί λοιπόν να μην πούμε με καλό τρόπο εκείνο το οποίο μας λείπει? Ύστερα ο Θεός το θέλει αυτό. Απόδειξης, η Κυριακή προσευχή. Τι είπε ο Κύριος? Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Θυμώνει ο Θεός όταν του πούμε Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα? Όχι. Όταν πούμε, δεν έβρεξε φέτος, ή έβρεξε πολύ, δεν έχουμε στάρι, τα βάζουμε το Θεό, ο Θεός είναι άδικος. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά? Αυτό, αγαπητοί μου, έκανε ο λαός. Αλλά το κάνουμε και εμείς. Εμείς οι χριστιανοί, όχι μόνο τότε οι Εβραίοι, και εμείς οι χριστιανοί. Τι έκανε λοιπόν ο λαός? Ελιδωρεί τον προς Μωυσήν, λέγοντες, όφελον αμέσως τα συμπεράσματα. Προσέξτε, τα συμπεράσματα. Οφείλαμε να πεθάνουμε μαζί με τους αδελφούς μας που πέθαναν έναντι Κυρίου. Έναντι Κυρίου σημαίνει μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφέρεται εις τους καέντας 250, θα λέγαμε, επαναστάτας του Κορέ. Το ενθυμίστε, αυτό θα πει έναντι Κυρίου. Και κατόπιν που έγινε η παρακάτω τιμωρία με τις 14.000 άνδρες που απέθαναν. Ακούσατε τι ζηλέψανε? Θα προτιμούσαμε, λέγει, να είχαμε πεθάνει με αυτούς τους επαναστάτες παρά που βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα στην έρημο και διψούμε. Και τώρα τα βάζουν και με τον Μωυσή, τα βάζουν και με τον Ααρών. Και η Νατή ανοιγάγεται την συναγωγή Κυρίου στην έρημον ταύτη. Γιατί, λέει, μας φέρατε σε αυτή την έρημο? Αποκτείνε ημάς και τα κτίνη ημών για να πεθάνουμε εμείς και τα ζώα μας? Ακούστε περιγραφή της ερήμου. Και η Νατή τούτο, ως προς τι όλα αυτά, ανοιγάγεται ημάς εξ Αιγύπτου παραγενέστη στον τόπον των πονηρών τούτων, τόπος ου σπήρεται, ουδέ σικέ, ουδέ άμπελη, ουδέρ ούτε ροέ, ούτε ίδωρες τυπιήν. Γιατί μας φέρατε σε αυτόν τον πονηρόν, τον άθλιο τόπο που δεν σπέρνουν τίποτα, ούτε σφυτρώνουν οι σικές, ούτε τα μπέλια, ούτε οι ροδιές, ούτε υπάρχει νερό να πιει κανείς? Περιγραφή της ερήμου. Θυμούνται? Όσοι ήσαν τουλάχιστον κάτω των 20 ετών, θυμούνται την Αίγυπτον. Όσοι γεννήθηκαν στην έρημον, έχουν την περιγραφή από τους παλαιότερους. Όμως, ακούσατε, συγκρίνουν πάντοτε την έρημον με την Αίγυπτον. Αυτό το πολύ κακό. Και δεν αντιλαμβάνεται ο λαός ότι αυτό ήταν μια παιδαγωγία του για να μπουν εις την γη Χανάν. Προτιμούν, παρακαλώ, τη σκλαβιά της Αιγύπτου από την ελευθερία που θα έχουν στη γη Χανάν, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα περάσουν από αυτή την περιπέτεια. Κάτι ανάλογο είχε περάσει ο Μωυσής. Πριν βγάλει το λαό, όταν αυτεξόριστος έφυγε από την Αίγυπτον και πήγε στη γη Μαδιά, εκεί ο Μωυσής
Επέρασε, όχι φυσικά, ωραία. Και έμεινε, παρακαλώ, 40 χρόνια. Για το Μωυσή η έρημος είναι 80 χρόνια. Μείνετε, παρακαλώ, 80 χρόνια στην έρημο. 80 χρόνια. Ο Μωυσής όμως, στα 40 χρόνια που έμεινε μόνος του στην έρημο, έχοντας τα πρόβατα του πεθερού του και μένοντας τις ερημιές και βοσκοντάς τα εκεί στη λίγη πρασινάδα που έβρισκαν τα πρόβατά του, δεν εγόνισε ποτέ. Αλλά αντιθέτως, σε εκείνη την έρημο εσκληραγωγείτο και προετοιμάζετο, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει, για να γίνει οδηγός του λαού. Θα γράψει γι' αυτόν ο Απόστολος Παύλος ότι επροτίμησε την έρημον, την κακουχία, την ταλαιπωρία, παρά να ονομάζεται, και έφερε, λέει, τον ονειδισμό του Χριστού. Ακούστε ένα προθύστερο. Ενώ ιστορικά ο Χριστός είναι πολύ μεταγενέστερος, αλλά βλέπετε πως ενεργεί εδώ ο Σταυρός του Χριστού εις την Παλαιάν Διαθήκη. Υπέμενε τον ονειδισμό του Χριστού και προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Δηλαδή, απειρνήθη τα πλούτη, την άνεση του Αιγυπτιακού παλατιού, αρκεί να μπει στην γη της Ευαγγελίας. Γιατί? Διότι είχε πίστη ο Μωυσής. Ενώ δυστυχώς ο λαός είναι στην έρημο για να πιστέψει, και δεν πιστεύει, αλλά γονγίζει. Τι λέτε? Ο Θεός που έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτον θα τον άφηνε να πεθάνει από τη δίψα στην έρημον? Είναι δυνατόν ποτέ? Κάπου λέει η Αγία Γραφή, λίγο σε άφησα να διψάσεις και εγόνγησες. Ώστε λοιπόν το κάνει ο Θεός επίτηδες. Δηλαδή, από σκοπού. Δηλαδή, από άσκηση. Τι άσκηση είναι? Προσέξτε, άσκηση πίστεως. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά αυτό. Άσκηση πίστεως. Και τώρα ο λαός γονγίζει. Τα βάζει με τον Θεόν, τα βάζει και με τον Μωυσέα και τον Ααρών. Και τότε ο Μωυσής τι άλλο μπορούσε να κάνει, παρακαλώ, μαζί με τον Ααρών? Τότε φεύγει από την συναγωγή που ήσαν γύρω του όλοι και έρχεται εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και εκεί έπεσαν και οι δύο, Μωυσής και Ααρών, επιπρόσωπα. Η προσευχή. Α, αυτή η προσευχή. Είδατε πόσες φορές μιλήσαμε? Είδατε πόσες φορές ο Μωυσής και ο Ααρών προσεύχονται? Και όφθη η δόξα Κυρίου προς αυτούς. Και τότε ενεφανίστηκε η δόξα του Κυρίου. Δηλαδή, έρχεται να τους απαντήσει ο Θεός. Και τι λέγει ο Θεός? Λάβει την ράβδον σου και εκκλησίασον την συναγωγήν σύ και ο Ααρών, ο αδελφός σου, και λαλήσατε προς την πέτραν εναντίον αυτών. Και δώσει τα ύδατα αυτής και εξίσετε αυτής είδωρ εκ της πέτρας και ποτιείτε την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Πάρε την ράβδο σου, αυτή που βρίσκεται απέναντι από την σκηνή του μαρτυρίου. Φαίνεται ότι ήδη είχε τοποθετήσει ο Μωυσής την ράβδον εκείνη με την οποία επέφερε τις 10 πληγές στην Αίγυπτο και διέσχισε την Ερυθρά θάλασσα, την είχε στην κυβωτών της Διαθήκης απέναντι. Πάρε λοιπόν τη ράβδο σου αυτήν, λέγει ο Θεός, και πήγαινε απέναντι σε εκείνο των βράχων. Θα καλέσεις όλων των λαών. Και τότε, προσέξτε εδώ κάτι, λαλήσατε προς την πέτραν εναντίον αυτών. Συ και ο Ααρών μιλήσατε προς την πέτραν ενώπιον όλου του λαού. Τι θα έπρεπε να πούν? Πέτρα, βγάλε νερό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς και ποιο ήταν το αμάρτημα του Μωυσέως εδώ και του Ααρών. Αλλά προσέξτε. Και τότε θα βγει νερό από την πέτρα και θα πιείτε και εσείς και τα ζωντανά σας. Και πράγματι ο Μωυσής επήρε τον λαόν όλων, στάθηκε μπροστά στον βράχον, αλλά δεν ελάλησε τίποτε προς τον βράχον. Δεν ομίλησε προς τον βράχον.
Θα μπορούσε ίσως εκεί να κάνει προσευχή. Δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως, στάθηκε μπροστά στον βράχον και γύρω ο λαός, και τότε με μίαν ιεράν αγανάκτηση λέει προς το λαό: «Ακούσατε μου, η απειθής, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ, ελάτε τώρα εσείς που είσαστε πάντοτε οι αντιστεκούμενοι, οι απειθείς, μήπως από αυτή την πέτρα θέλετε να σας βγάλω νερό?» Τι εδώ ακριβώς συνέβη? Τι λόγος είτο αυτός? Γιατί μίλησε έτσι ο Μωυσής? Διότι αμφιβάλλει αν ο Θεός θα συγχωρήσει διαπολωστήν φορά των λαών με την απιστία του. Διότι αισθάνεται άσχημα με αυτόν τον λαόν, ο οποίος ακόμα δεν κατάφερε 40 χρόνια τόσα θαύματα που είδε να πιστέψει. Δεν ξέρουμε. Εδώ το θέμα είναι ότι ο Μωυσής δεν ομιλεί προς την πέτρα, αλλά ότι για να του πει ο Θεός να πάρει την ράβδο. Τώρα η ράβδος τι ρόλο θα είχε? Να χτυπηθεί η πέτρα? Πιθανώς. Τότε λοιπόν, ό,τι είπαμε προηγουμένως δεν έχει βάση. Διότι αν έπρεπε να χτυπηθεί η πέτρα, τότε το λάλισον δεν έχει έννοια. Κι όμως λέει λάλισον εις αυτήν την πέτρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Γι' αυτό υπάρχουν εδώ τρεις διαφορετικές ερμηνείες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το γεγονός είναι ότι ο Μωυσής ίσως αμφιβάλλει δια την πίστη του λαού. Όχι, ίσως αμφιβάλλει δια την ευεργεσία του Θεού. Εάν ο Θεός για μια ακόμη φορά θα δώσει νερό, ενώ ο Θεός του είπε σαφώς θα δώσω νερό. Όχι ότι ο Μωυσής απιστεί, δεν απιστεί ο Μωυσής, αλλά δεν σιγουρεύεται για την ποιότητα του λαού. Για το Θεό είναι σίγουρος ο Μωυσής, για το λαό δεν είναι σίγουρος. Γι' αυτό το λόγο παίρνει την ράβδον και εκτύπησε την πέτρα δύο φορές και επάταξε την πέτρα τη ράβδο δις και εξήλθεν είδωρ πολύ και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Βγήκε άφθονο νερό από τον βράχο και ήπιαν και αυτοί και τα κτίνη τους. Αλλά όμως εχτύπησε δύο φορές τον βράχο. Γιατί δύο φορές? Μήπως θα έπρεπε να συνδυάσουμε τους λόγους αυτούς? Ακούσατε μου, η απειθής, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ. Μήπως από αυτή την πέτρα ο σκληροτράχυλη και απειθής άνθρωποι θα βγάλουμε νερό? Και με τους λόγους αυτούς εχτύπησε δύο φορές επάνω στην πέτρα με το ραβδί, ενώ θα έπρεπε να χτυπήσει μόνο μία. Που σημαίνει ότι το χτύπημα ήταν όχι όπως ο Θεός θα ήθελε, αλλά όπως ο Μωυσής αγανακτισμένος ενεργεί. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα αγαπητοί μου είναι ότι και ο ίδιος ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο διαμαρτύρεται μαζί τους, όταν τους λέγει ότι ο Θεός με τιμωρεί γιατί με φέρατε σε αυτήν την κατάσταση της αγανακτήσεως. Με τιμωρεί να μην δω την γη της επαγγελίας. Γιατί εσείς γινήκατε η αιτία να αγανακτήσω εναντίον σας. Θα ακούσατε? Δηλαδή εδώ, αν έπρεπε λίγο να μείνω, θα σας έλεγα το εξής. Το αμάρτημα του Μωυσέως δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Ήτανε τόσο μεγάλη μορφή, ώστε αυτό τι ήταν? Ξαναλέγω, δεν απίστησε εναντίον του Θεού, αγανακτή εναντίον του λαού. Όμως ετιμωρείται για αυτό το αμάρτημά του. Έτσι που θα μας έκανε να τρομάξουμε και να πούμε πω Θεέ μου, τιμωρείται ο Μωυσής για αυτό το μικρό του αμάρτημα. Εμείς τότε τι θα είχαμε να υποστούμε? Αλλά και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι να προσέξουμε. Μη φέρνουμε τον άλλον άνθρωπο σε κατάσταση αγανακτήσεως. Όταν μάλιστα αυτός ο άνθρωπος
έχει κάποιο αξίωμα, δηλαδή κάποια θέση. Ο πατέρας μας έχει ένα αξίωμα. Ποιο είναι το αξίωμά του? Ότι είναι ο πατέρας μας. Εάν τα παιδιά φθάνουν και να είναι νήπια και να μην καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνω, να είναι μεγάλα παιδιά, να είναι κουρασμένος άνθρωπος, να μην έχει εργασία, να μην φτάνουν τα χρήματά του, να είναι με τόσες υποθέσεις στην καθημερινή ζωή και να έρχεται σπίτι και τα παιδιά του ή και η γυναίκα του να φάνουν, να τον φορτώνουν και εκείνη και να μην καταλαβαίνουν, δεν τον φέρουν σε μια αγανάκτηση? Δεν μου λέτε, αγαπητοί, θα σας κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν τα παιδιά σας θα σωθούν ή όχι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δουλέψει ώστε να είσαστε ανεύθυνοι για την πορεία των παιδιών σας, ώστε να πείτε: Κύριε, μου έδωσες κάποια παιδιά, εγώ για αυτά φρόντισα, εάν τώρα αυτοί έχουν αμαρτήσει είναι υπεύθυνοι για τον εαυτόν τον, εγώ για αυτούς φρόντισα. Δεν ξέρω αν θα μπορείτε να το πείτε αυτό ή όχι. Πέστε μου όμως, μήπως πολλές φορές τα παιδιά μας γίνουν αιτία εμείς να χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού? Γιατί όχι? Όταν τα παιδιά μας πολλάκις μας φέρουν σε απόγνωση και αρχίζουμε να βρίζουμε, να φωνάζουμε, να καταρώμεθα, όταν μας συγχύζουν διαρκώς και χάνουμε την υπομονή μας, διαρκώς βρισκόμεθα σε μια κατάσταση θυμού, μπορούν τα παιδιά μας να γίνουν αιτία να χάσουμε την Βασιλεία του Θεού? Το σκεφτήκατε αυτό? Κάτι άλλο, σκεφτήκατε ότι ο πνευματικός σας μπορεί να χάσει τη Βασιλεία του Θεού όταν φτάνετε στο σημείο να τον παροργίζετε, όπως συνέβη με τον Μωυσή? Ο Μωυσής έχασε τη γη της Επαγγελίας επειδή τον παρόργησε ο λαός, και τους το λέει αυτό ο Μωυσής. Πόσες φορές θα μπορούσαμε να υπούμε ένα μωρό που κλαίει μέσα στην εκκλησία και κάνει τον ιερέα να χάνει τη λειτουργία του, και ένα θυμώνει που, προσέξτε, απαγορεύεται ρητός όταν λειτουργεί ο ιερεύς να θυμώνει. Το ξέρετε αυτό? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι από όλες τις αρετές που ο Θεός θα εδέχεται από τον ιερέα την ώρα που λειτουργεί είναι η πραότης, να μην είναι θυμώδης. Αλίμονό μου, αγαπητοί μου, πόσες φορές κι εγώ έχω στενοχωρεθεί, έχω θυμώσει από ένα σωρό περιστατικά. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί το εκκλησίασμα δεν προσέχει. Κάνει θόρυβο, γελάει, μπαίνει μια γυναίκα μέσα και είναι άσχημη να ντυμένη και να αγκάζει το ιερεύς να φωνάξει. Διότι όσο να φωνάξουμε, όσο να φωνάξουμε, αγαπητοί μου, χάνουμε την ηρεμία μας. Μπορεί να μεθα είναι δικαίω όταν φωνάξουμε, αλλά χάνουμε την ηρεμία μας, που είναι βασική προϋπόθεση για να προσφέρουμε την ειρηνική θυσία, την υψίστη θυσία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι το ξέρετε ότι μπορεί ο πνευματικός να χάσει τη Βασιλεία του Θεού εξαιτίας ενός ακαταστάτου επιπολέου και επαναστατικού πληρώματος. Για σκεφτείτε το. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο λαός είναι υπεύθυνος όταν δεν προσέχει εκείνον που είναι πιο πάνω και τον καθοδηγεί. Ο δάσκαλος. Να πάρουμε τον διδάσκαλο, τον καθηγητή στο σχολείο. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο άνθρωπος αυτός φτάνει να αγανακτεί και να σκέπτεται πολύ άσχημα για τα παιδιά αυτά, δεν αμαρτάνει? Ποιος είναι η αιτία που αμαρτάνει? Δεν είναι τα παιδιά? Προς Μωυσή και Αρών, ότι ούκε πιστεύσατε αγιάσεμε εναντίον των Υιός Ισραήλ, δια τούτο ούκ εισάξετε ημείς την συναγωγήν ταύτην εις την γην ειν δέδοκα αυτής. Επειδή δεν πιστεύσατε στο να φανεί η δική μου η δόξα ενώπιον του λαού, γι' αυτό το λόγο και εσείς δεν θα μπείτε εις την γην της υποσχέσεως. Τούτο το είδωρ αντιλογίας, ότι ελιδωρήθησαν οι Ιη Ισραήλ έναντι Κυρίου και υγειάστη εν αυτής. Αυτό το νερό ονομάστηκε νερό αντιλογίας. Αντιλογίας. Διότι οι Ισραηλίτε εδώ έφεραν αντιρρήσεις ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος θαυματουργήσας εδοξάστηκε σε αυτούς. Ο Μωυσής λοιπόν ετιμωρήθηκε και ο Αρών ετιμωρήθηκε να πεθάνουν και αυτοί στην έρημον, να μην μπουν στην γη Χαναάν. Βέβαια προσέξτε εδώ,
Θα προσθέσουμε κάτι, γιατί ίσως να πείτε ο Θεός είναι άδικος. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Ίσως από κάτι μικρό να χάσει κανείς τα πάντα. Προσέξτε. Πού είναι ο Ααρών και ο Μωυσής τώρα? Αγαπητοί μου, είναι στον Παράδεισο. Θέλετε απόδειξη για τον Μωυσέα τουλάχιστον? Ο Μωυσής ενεφανίστη δεδοξασμένος κατά την μεταμόρφωση του Κυρίου. Πώς λοιπόν, αφού ετιμωρήθη, είναι εις τον Παράδεισον? Είναι αυτό που κι άλλες φορές σας έχω πει. Ο Θεός τιμωρεί εδώ στη γη τις μικρές αμαρτίες των ανθρώπων που πρόκειται να σωθούν, για να εξοφλήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό οι δίκαιοι πάσχουν στην παρούσα ζωή. Οι αμαρτωλοί εξοφλούν τα αγαθά που έχουν, τα καλά που έχουν. Τους τα εξοφλεί ο Θεός με πλούτον, με υγεία, διότι μετά την κρίση θα είναι στην κόλαση. Και έτσι ο Θεός εδώ τους ξοφλά τα καλά τους, ενώ στους δικαίους εδώ εξοφλεί τις αμαρτίες τους με τιμωρίες. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Πολλές φορές μια κατάσταση που βρίσκουμε εδώ στη γη να μην είναι αυτή των ουρανών. Λέμε, ένα μικρό παιδί τι έφταιγε και αδικήθηκε και πέθανε ή σκοτώθηκε? Κοίταξε, λέει, ένα μικρό παιδάκι έπεσε, ξέρω εγώ, μια σφαίρα, το βρήκε στο δρόμο και σκοτώθηκε. Αδικήθηκε? Ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας οπωσδήποτε. Αλλά τι ήταν όμως η γη της Επαγγελίας? Ήταν απλώς η γη μας, τίποτε άλλο παρά μια έφορη περιοχή. Δεν ήταν η έρημος. Μάλιστα εγλίτωσε και από πολλούς κόπους, τους οποίους ανέλαβε πλέον ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά έχασε τη Βασιλεία του Θεού? Δεν την έχασε τη Βασιλεία του Θεού, την επουράνιον Βασιλεία. Έτσι και ένα μικρό παιδί στερείται που πεθαίνει. Ναι, λέμε, άδικος ο Θεός. Ο άδικος ο Θεός. Το παιδί αυτό στερήθηκε απλώς στην παρούσα ζωή. Αλλά όμως είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και είναι άδικος ο Θεός. Αντιθέτως μάλιστα, το παιδί αυτό, εάν δεν απέθνησκε, μπορούσε ίσως να αμαρτήσει, να φάσει σε μια σκληρότητα και να χάσει την Βασιλεία του Θεού. Ένα μόνο θα ξέρετε πάντοτε: ο Θεός είναι αγαθός. Ποτέ μην αποδώσουμε αδικία εις τον Θεό. Είναι η βαρυτέρα βλασφημία κατά του Θεού. Εδώ τελειώνει αυτή η ιστορία και το κεφάλαιο συνεχίζει να μας πει ένα απλώς περιστατικό. Είναι το εξής. Τώρα ο Λος, αφού έφτασε στο 40 έτος παραμονής του εις την έρημον και βρίσκεται εις την Κάδης, έστειλε αγγελιαφόρους ο Μωυσής προς τον βασιλέα Εδόμ, λέγον. Τι ήταν ο Εδόμ? Ήταν οι Εδωμίτε, οι Ιδουμαίοι, οι απόγονοι του Ισάφ. Δηλαδή, ο Ιακώβ είχε δύο παιδιά. Ο Αβραάμ είχε ένα παιδί, τον Ισάκ. Ο Ισάκ έκανε δύο παιδιά, τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Την επαγγελία την πήρε ο Ιακώβ. Και από τον Ιακώβ, ο οποίος ονομάστηκε Ισραήλ από τον Θεό, δηλαδή η αγαπημένος, είναι Ισραηλίτε, δηλαδή η αγαπημένη. Από τον Ισάφ, που ο Θεός τον απεδοκίμασε, του έδωσε μόνο υλικές ευλογίες, απλώς, αλλά δεν θα ήταν ο γενάρχης του Μεσσίου, προέρχονται οι απόγονοί του, οι Ιδουμαίοι, οι Εδωμίτε. Συνεπώς, εδώ τώρα είναι ο λαός Εδώμ, που είναι συγγενής με τους Εβραίους. Είναι, να το πούμε έτσι, δύο αδελφών παιδιά. Προσέξτε, δύο αδελφών απόγονοι. Απόγονοι. Άλλοτι πέρασαν 500 χρόνια και έγινε ο Ισραήλ 2 εκατομμύρια άνθρωποι, και οι Εδωμίτε, δεν ξέρουμε, πάντως πολλής λαός, αφού έχουν και βασιλέα. Τώρα όμως αυτοί οι Εδωμίτε, οι Ιδουμαίοι, είναι στο νότιο μέρος της γης Χαναάν, και από εκεί πρέπει να περάσουν οι Εβραίοι. Πως θα πάνε στη γη της Επαγγελίας? Και τότε στέλνει αγγελιαφόρους ο Μωυσής εις τον βασιλέα των Ιδουμαίων και λέγει: τάδε λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ. Ακούστε ωραία γλώσσα. Τούτα λέγει ο αδελφός σου ο Ισραήλ.
ο απόγονος του Ιακώβ. Θα σας το διαβάσω και θα σας το αναλύσω. Σι επίστη πάντα των μόχθων των ευρώντα ημάς. Σι γνωρίζεις όλους τους κόπους που μας βρήκαν και κατέβησαν οι πατέρες ημών εις Αίγυπτον. Ο Ιακώβ, ο πρόγονός μας, κατέβηκε στην Αίγυπτο και παροκίσαμε έναν Αιγύπτο ημέρας πλοίους και εκεί καθίσαμε πολύ καιρό, 430 χρόνια. Συν 40, στην έρημο, 470 χρόνια. Και κάκωσαν ημάς οι Αιγύπτιοι και τους πατέρες ημών και μας κακομεταχειρίστηκαν οι Αιγύπτιοι εμάς και τους προγόνους μας. Και ανεβοήσαμε προς Κύριον, φωνάξαμε προς τον Θεόν και εισήκουσε Κύριος της φωνής ημών και μας άκουσε και αποστήλας άγγελον εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου, μας έβγαλε από την Αίγυπτον και ενίνες μεν εν Κάδης πόλη εκ μέρους των ορίων σου. Και τώρα είμαστε στην πόλη Κάδης, ήταν και πόλης και περιοχή κοντά στα σύνορά σου. Παραλευσόμεθα, κοιτάξτε τι ωραίο πρωίμιο, πολύ ωραίο πρωίμιο. Τάδε λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ. Εμείς είχαμε αυτή την πορεία, κατεβήκαμε στην Αίγυπτο, μας κακομεταχειρίστηκαν οι Αιγύπτιοι, τώρα φύγαμε από εκεί, ο Θεός μας γλίτωσε και φτάσαμε εδώ, έξω από την πόρτα σου. Εσύ έμεινες εδώ, δεν με τεινάστευσες, εδραιώθηκες αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, σε παρακαλούμε πολύ, παραλευσόμεθα δια της γης σου, ούδε ελευσόμεθα δια αγρών, ούδε δια μπελώνων, ούδε ποιόμεθα ίδρε κλάκου σου, οδό βασιλική πορευσόμεθα, ούτε κλείνουμεν δεξιά, ούτε ευώνυμα, έως αν παρέλθουμεν τα οριά σου. Σε παρακαλούμε να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου. Δεν θα στραφούμε ούτε αριστερά μας, ούτε δεξιά μας. Δηλαδή, δεν θα ξεχυθούμε στα χωράφια σου και στους αγρούς σου, να σου φάμε τα ρόδια, να σου φάμε τα σταφύλια, να σου φάμε τους καρπούς. Από τα πηγάδια σου νερό δεν θα πιούμε, γιατί υποτίθεται αν έπιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι νερό, θα στέρευαν τα πηγάδια τους. Ας το πούμε έτσι για μια στιγμή. Νερό δεν θα πιούμε, ούτε κλεινούμε αριστερά ούτε δεξιά. Θα περπατήσουμε από την βασιλική οδόν. Βασιλική οδός ελέγεται, διότι αυτό που λέμε σήμερα δημοσία οδός, εθνική οδός, ήταν ο δρόμος που περνούσε ο βασιλεύς. Δηλαδή τα στρατεύματα του βασιλέως, ο στρατός, η εθνική οδός. Δεν θα μπορούσε καλύτερη μετάφραση να γίνει από αυτήν την έκφραση. Εθνική οδός, ό,τι είναι ο δικός μας εδώ δρόμος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μόνο σε αυτό το δρόμο επάνω. Θα περπατήσουμε αυτό το δρόμο και θα περάσουμε από τη χώρα σου να βγούμε στη γη Χανάν. Άφησέ μας, σε παρακαλώ, διότι είμαστε κακοπαθημένοι άνθρωποι. Και του λέγει ο βασιλεύς εδών, ούδη ελεύση διε μου, όχι, δεν θα περάσεις από μένα μέσα από τη χώρα μου. Αλλιώτικα, αν τολμήσεις να περάσεις, βγαίνω προς πόλεμον εναντίον σου. Ορίστε η απάντηση. Γιατί απήντησαν έτσι οι Ιδουμαίοι? Είχανε δίκιο? Και είχαν και δεν είχαν. Ο αδελφός σου ο Ισραήλ είναι εκείνο που πολλές φορές, αγαπητοί μου, συμβαίνει όταν δύο αδέλφια έχουν ένα προγονικό χωράφι, το παίρνει ο ένας, αλλά ο άλλος είναι κατά τέτοιο τρόπο που πρέπει να κοιμήσει ένα μονοπάτι για να περάσει. Πώς να περάσει? Και λέει, σε παρακαλώ αδελφέ, έτσι να κόψουμε από το δικό σου το χωράφι, να κάνουμε δρόμο για να πηγαίνω στο δικό μου, γιατί δεν θα πηγαίνω αεροπορικός. Γιατί το δικό μου, ας πούμε, από το μέσα μέρος, πώς θα πάω? Ένα δρόμο να ανοίξουμε. Όχι, λέει, άμα περάσεις ή ανοίξεις δρόμο, θα σου κόψω τα ποδάρια. Το λένε αυτό οι άνθρωποι? Το λένε. Βλέπετε, παρακαλώ, τα ίδια πράγματα αιωνίως αιωνίως, οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά ίσως εφοβήτω ο βασιλεύς εδώ, μήπως δεν καταφέρουν να προχωρήσουν οι Εβραίοι εις την γη Χανάν, διότι κατοικείτο από πολλούς λαούς, και μήπως με τον τρόπον αυτόν τελικά αυτοί έμεναν μέσα εις την γη εδώ, και τι θα κάνανε αυτοί μετά? Σαν να λέει κάποιος, φιλοξένησέ με σε παρακαλώ στο σπίτι σου. Εντάξει, φιλοξενώ, αλλά άμα δεν έχεις αλλού που να πας, και άμα μπεις μέσα στο σπίτι μου και μετά πεις δεν βγαίνω,
και με βγάλει εμένα από το σπίτι μου. Να, εκεί ήταν ο φόβος. Αλλά θα έλεγε κανένας, δεν θα μπορούσε αυτό να το ξέρει, να το καταλάβει ο Εδώμ? Αγαπητοί μου, ναι μεν ήταν παιδί του Ιακώβ, ήταν απόγονος του Ισάφ, αλλά ο Ισάφ δεν πήρε ευλογίες. Ο Ισάφ δεν είχε το προφητικό γνώρισμα και δεν μπορούσε να γνωρίζει τίποτε ο λαός Εδώμ, διότι αν ήσαν προφήτε οι άνθρωποι αυτοί, τότε θα εγνώριζαν πολλά, αλλά δεν ήσαν. Και αφού δεν ήσαν, δεν άφησαν τους Ισραηλίτες να περάσουν. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα κάτι να σημειώσω. Εδώ όταν ομιλεί ο Μωυσής και λέγει ότι και έστειλε τον άγγελόν του, επιλέξει, και εισήκουσε Κύριος της φωνής ημών και αποστήλας άγγελον εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος που έστειλε ο Θεός εις την Αίγυπτο? Μήπως είναι ο Μωυσής? Μα ο ίδιος ο Μωυσής το λέγει αυτό, ότι εμείς φωνάξαμε και ο Θεός έστειλε τον άγγελόν του. Ποιος άραγε να είναι αυτός ο άγγελος? Αγαπητοί μου, είναι άγγελος? Θαυμάσατε, εκπλαγείτε. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Αυτόν έστειλε ο Θεός, τον Υιόν έστειλε ο Θεός να σώσει τους Εβραίους από την Αίγυπτο. Ως μεγάλης βουλής άγγελος ενεφανίστηκε εις την Βάτων και είπε, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Γιατί πράγματι, πράγματι ο Θεός, ο Λόγος είναι Θεός. Ο άγγελος αυτός δεν είναι κτίσμα, δεν είναι ένας άγγελος από τους αγγέλους που είναι κτίσματα του Θεού, αλλά είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και γιατί λέγεται άγγελος? Διότι αποστέλλεται. Εξάλλου στην Αγία Τριάδα, όταν ενεφανίστη η Αγία Τριάς εις τον Αβραάμ, άγγελοι δεν λέγονται? Γιατί? Διότι ήρθαν, απεστάλησαν. Οι δύο μάλιστα απεστάλησαν εις τους Σοδομήτας. Λέγεται λοιπόν και από τον Ισαΐα ο Λόγος άγγελος του Θεού, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής, του μεγάλου σχεδίου του Θεού. Εξάλλου η νεφέλη που τους ακολουθεί και τους λέγει, η φωτεινή νεφέλη, που όταν προχωρεί πρέπει να προχωρούν και οι Εβραίοι, όταν στέκεται πρέπει να στρατοπεδεύουν και οι Εβραίοι, όταν κατήρχεται η νεφέλη, η Θεία Δόξα, για να επιπλήξει την Μαριάμ και τον Ααρών, ή να ομιλήσει στον Μωυσή, ή να πει τώρα θα δεις τα θαυμασιά μου, τι θα πάθουν η συντροφιά του Κορέ. Ποιος μιλάει εκεί? Ή στο όρος Σινά, ποιος μιλάει εκεί? Ξέρετε ποιος ομιλεί? Ο Θεός Λόγος, ο άγγελος ο αποσταλής στην Αίγυπτο, δηλαδή το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος πριν ενανθρωπίσει. Γιατί? Δεν είναι ο πατήρ που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Υιός. Διότι ο Υιός, λέγει η Σοφία Σολομώντος, αγαπούσε να είναι μαζί με τους ανθρώπους. Αγαπούσε. Ήθελε πάντοτε να είναι με τους ανθρώπους. Είναι κάτι καταπληκτικό. Και δεν ησύχασε ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, ας μου επιτραπεί να μιλήσω έτσι ανθρωποπαθώς, δεν ησύχασε ο Θεός Λόγος παρά την σκληρότητα και την αμαρτωλότητα των ανθρώπων, να είναι τόσο κοντά μας ώστε να φτάσει να γίνει άνθρωπος. Αγαπούσε. Ήθελε πάντοτε να είναι με τους ανθρώπους. Είναι κάτι καταπληκτικό. Και δεν ησύχασε ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, ας μου επιτραπεί να μιλήσω έτσι ανθρωποπαθώς, δεν ησύχασε ο Θεός Λόγος παρά την σκληρότητα και την αμαρτωλότητα των ανθρώπων, να είναι τόσο κοντά μας ώστε να φτάσει να γίνει άνθρωπος. Και έτσι πάλι να αρχίσει να ομιλεί, αλλά αυτή τη φορά όταν ομιλεί στο όρος, όχι με φωνές και βροντές και αστραπές και σάλπιγγες και γνώφων και σκότος και ζώφων, αλλά τι, εν ηρεμία. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και είπε, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η πραής, ότι αυτή κληρονομήσει την γη.
Μακάρι οι διψώντες και πεινώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Εκείνος που είπε την επί του όρους ομιλία είναι ο ίδιος. Γι' αυτό λέγει εκεί: «Οικούσατε ότι ερέθης αρχαίης ου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν». Είναι ο ίδιος ο νομοθέτης, ο Ιησούς Χριστός, που τώρα ενυνθρώπισε και δεν μπορούσε να έρθει με γνώφων, με φωνές αλπίγκων, με αστραπές, γιατί ενυνθρώπισε και ήρθε κοντά μας. Ήρθε στα ίδια, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επιτρέψατε μου να το πω έτσι απλό ελληνικά. Ήρθε στα χνότα μας. Επήρε τα χνότα μας και ήρθε στα χνότα μας. Τόσο κοντά μας. Αυτός ο Θεός Λόγος. Αυτός είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, τώρα θα το καταλάβετε καλύτερα, ότι ο Μωυσής επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού παρά να καλείται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Μα πως τον ονειδισμό του Χριστού, αφού ακόμη ο Χριστός δεν ήρθε? Ή το παρόν ο Χριστός, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Με αυτόν ομιλεί ο λαός, με αυτόν ομιλεί ο Μωυσής. Και σκεφτείτε αγαπητοί μου, τον πικραίνουν τον Θεόν οι άνθρωποι με την αντιλογία τους, έρχεται προσωπικά ο ίδιος και τότε τον πιάσαν και τον σταυρώσαν και σκότωσαν τον Θεό τους οι Εβραίοι, και τον έχουν μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι, αξιολύπητοι, οι πιο αξιολύπητοι της ιστορίας. Δεν είναι οι μαύροι και οι ανθρωποφάγοι αξιολύπητοι και οι απολύτιστοι της γης, είναι οι Εβραίοι που σκότωσαν και σκοτώνουν μέχρι αυτή τη στιγμή το Θεό τους. Αλλά και ένα άλλο σημείο να πούμε. Όταν είπε ο Μωυσής εις τον βασιλέα Εδώμ, δεν θα περάσουμε παρά μόνον στην βασιλική οδόν, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Μην ξεχνάτε ότι όπως και στην Αποκάλυψη που πρώτα ο Θεός θα κάνουμε στη Λάρισα, όπως και ο Άγιος Ανδρέας, Κεσαρίας ερμηνεύει, χρησιμοποιεί και την ιστορική ερμηνεία και την αλληγορική και την τυπολογική και την ηθική, την πνευματική. Δηλαδή όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα της ερμηνείας του Ιερού Κειμένου. Έτσι και εδώ θα λέγαμε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι εγώ, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σε αυτό το σημείο βλέπουν τούτο, την αρετή της διακρίσεως. Δεν θα βαδίσουμε, λέγει ο Μωυσής, ούτε αριστερά ούτε κλεινούμεν. Δεν θα αποκλίνουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, που σημαίνει δεν θα κάνουμε στα αριστερά την παράβαση, στα δεξιά την υπερβολή, αλλά θα βαδίσουμε την βασιλική οδόν. Και ποια είναι αυτή η βασιλική οδός? Η οδός της διακρίσεως. Και γιατί λέγεται βασιλική? Διότι ο ίδιος ο Κυριός μας την ευάδησε αυτή την οδόν, ο βασιλεύς και Κύριος μας. Γι' αυτό λέγεται βασιλική οδός, επειδή ο Κύριος ήρθε και εστάθηκε ανάμεσά μας με πάσα απλότητα. Δεν ετήρησε ούτε την ακρότητα της νηστείας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όχι ότι είναι κατακριτέα, αλλά δεν θα ήταν δυνατόν να τηρηθεί από όλους. Αλλά τι, έφαγε, ήπιε όπως όλοι οι άνθρωποι, κοιμήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι, ντύθηκε απλά φτωχά όπως όλοι οι άνθρωποι, τήρησε ένα μέτρο. Αυτή λέγεται η οδός της διακρίσεως, που ευάδεσε ο Κύριος μας τόσο απλά, ώστε εάν δεν έδειχνε ο Ιωάννης ότι είναι ο Μεσσίας, οι άνθρωποι δεν ενδύναντο να τον ξεχωρίσουν και είπε να ο αμνός του Θεού. Τόσο απλά. Έτσι καλούμεθα και εμείς να ζήσουμε, αγαπητοί μου, την ζωή της διακρίσεως. Μηδέν άγαν, λέγανε οι αρχαίοι, τίποτα το πολύ. Η βασιλική οδός, οι πατέρες έχουν το θέμα αυτό περί πολλού. Περί πολλού το έχουν το θέμα και λέγουν, όταν βαδίζεις πάντοτε την βασιλική οδόν της διακρίσεως, δεν κινδυνεύεις να πέσεις έξω. Τι σου λέει η Εκκλησία?
Θα νηστεύσεις. Πόσο θα νηστεύσεις? 40 ημέρες. Έως το Πάσχα, 50 ημέρες. Μετά θα φας όμως. Εάν πεις θα αρχίσω να νηστεύω και το Πάσχα, υπερεύεις το μέτρο. Και ξέρετε ότι ο διάβολος αυτό κάνει. Να σε βγάλει από το δρόμο, το βασιλικό δρόμο της διακρίσεως, για να σε ρίξει στην πλάνη. Όταν όμως κανείς ακολουθεί την οδόν της διακρίσεως, τότε αγαπητοί μου, αυτό προϋποθέτει ταπείνωση, εξασφαλίζει ταπείνωση και προπαντός εξασφαλίζει σταθερότητα στον άνθρωπο να μην πλανηθεί. Αλλά θα κλείσουμε το κεφάλαιο με ένα ακόμα σημείο. Τότε αυτοί ξεκίνησαν εκάδης, αφού δεν τους άφησαν να περάσουν από την νοτία πλευρά και πολύ σύντομα θα περνούσαν στη γη της Επαγγελίας, φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν εις το όρος Ορ. Και τότε εκεί όταν έφτασαν και στρατοπέδευσαν στις υπόρειες του όρους Ορ, λέγει ο Θεός προς Μωυσή και Αρών, ακούσατε το, «Εν Ορ το ορί επί των ορίων της γης Εδόμ λέγον, προσθεθεί το Ααρών προς τον λαόν αυτού, ότι ουμή εισέλθετε εις την γην ειν δέδοκα της εις Ισραήλ, διότι παροξύνατε έμι επί του ύδατος της λιδωρίας». Εδώ θα πεθάνετε, λέει ο Θεός στον Μωυσέα και τον Ααρών. Εδώ ειδικά θα πεθάνει τώρα ο Ααρών. Πάρε τον Ααρών και το γιο του τον Ελεάζαρο και ανεβείτε στο βουνό. Θα είναι όλος ο λαός εκεί. Θα γδύσει τον Ααρών την αρχιερατική του στολή. Θα ντύσει τον Ελεάζαρο, ο οποίος θα είναι πλέον ο αρχιερεύς, και εκεί θα πεθάνει ο Ααρών. Πράγματα αγαπητοί μου, ανέβησαν εις το βουνό. Εδώ ο Μωυσής δεν διαμαρτύρεται να πει, «Κύριε, γιατί και γιατί να μην μπούμε και παράπονα και τίποτα». Είπε ο Θεός, «Εδώ θα πεθάνετε, γιατί με παροξύνατε εις το είδωρ της αντιλογίας. Με θυμώσατε εις το είδωρ της αντιλογίας. Και εσύ θα πεθάνεις, αλλά λίγο αργότερα». Πράγματι, λίγους μήνες μετά πέθανε ο Μωυσής. Και ανεβαίνουν επάνω, εκεί για να πεθάνει ο Ααρών. Προσέξτε τι λέξη είπε, «Προσθεθεί το Ααρών προς τον λαόν αυτού». Παρακάτω λέει, «Προσθεθείς αποθανέτο εκεί». Και παρακάτω, «Απελήθει Ααρών» κλπ. Τι θα πει «προσθεθείτο ο Ααρών προς τον λαόν αυτού»? Ποιος είναι ο λαός του Ααρών, στον οποίο έπρεπε να προσθεθεί? Ξέρετε ποιος είναι, αγαπητοί μου? Είναι όσοι είχαν πεθάνει πιο μπροστά. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες. Όλοι αυτοί λοιπόν σαν λαός. Πού ήταν? Εκεί που ήταν. Άρα ζούσαν. Σε αυτούς τώρα θα αφαιρεί το από τον λαόν των επίγειων και θα προσετήθε το εις τον λαόν εκείνον που έφυγε. Όχι ψηλό ονόματι, αλλά πραγματικά. Ένα χωρίον αποδείξεως ότι οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Τι περιμένουν εκεί? Περίμεναν οι της Παλαιάς Διαθήκης την κάθοδον του Χριστού να τους πάρει από τον Άδη και να τους πάγει εις τον Παράδεισον, τον χαμένο τους Παράδεισον. Εκεί τους πήγε μετά ο Χριστός. Και τώρα πού είναι? Κάτω από το θρόνο του Θεού και περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Ώστε ζουν. Εκεί είναι και ο Μωυσής, εκεί είναι και ο Ααρών, εκεί είναι όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Από εκεί ήρθε και ο Μωυσής και ήταν στη μεταμόρφωση με τον Χριστό. Από εκεί ήρθε, εκεί που είχε προσθεθεί και γυρίζει πίσω και ξαναφεύγει πάλι και πηγαίνει εκεί, ώστε δεν υπάρχει κανείς νεκρός δια των Θεών. Και εδώ αγαπητοί μου, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Όταν ανέβηκα στο βουνό, έβγαλε την αρχιερατική στολή ο Μωυσής, που την είχε ο ίδιος βάλει στον αδελφό του τον Ααρών, του την έβγαλε και τη φόρεσε εις τον Ελεάζαρ. Και αμέσως ο Ααρών, εκεί επιτόπου, ενώπιον του λαού, αμέσως έγινε και απέθανε.
Όπως θα ξέρετε, οι Άγιοι δεν πεθαίνουν βίαια, εκτός εξαιρέσεων. Πολλές φορές οι Άγιοι πεθαίνουν σαν μια παραγγελία. Δηλαδή, ότι να τώρα, αύριο θα πεθάνω. Κάποτε, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος είναι, αν θυμηθείτε και μου το πείτε το όνομα, που εζήτησε από τον Θεό για κάποια δουλειά, κάτι, για να πει κάποια παραγγελία. «Κύριε, μη πεθάνω αύριο, αλλά πεθάνω μεθαύριο». Και πράγματι τελείωσε τη δουλειά αυτή και πέθανε μεθαύριο. Έκανε δηλαδή μια συμφωνία με τον Θεό πότε θα πεθάνει. Καταπληκτικόν. Όλη αυτή η ιστορία θυμίζει αυτό που έχει συμβεί και συμβαίνει σε αγίους ανθρώπους. Αλλά και εδώ το ότι γδύνει τον αρχιερέα και ντύνει τον Ελεάζαρο σημαίνει ότι η ιεροσύνη αναφέρεται σε θνητούς ανθρώπους. Όταν όμως, αγαπητοί μου, ο Χριστός αισθάθηκε ο μέγας αρχιερεύς μας, ανεστήθη και είναι στον ουρανό και εντυγχάνει περί μόν ως μέγας αρχιερεύς και δεν αποθυμίσκει πλέον ποτέ. Γι' αυτό δεν έχει ανάγκη να τον διαδεχτεί κανείς τον Χριστόν. Να πως το λέγει εις την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος αυτό. Λέγει: «Και είμεν πλείονες εις οι γεγονότες ιερείς και το σου τον Κρήτονος διαθήκης γέγονας έγκυος Ιησούς, εγκυητής Ιησούς, και ημέν πλείονες εις οι γεγονότες ιερείς δια το θανάτο κολλίεστε παραμένει», επειδή εμποδιζόντουσαν από τον θάνατον. «Ο δε διατομένην αυτόν εις τον αιώνα απαράβατον έχει την ιεροσύνη». Αλλά ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και έχει απαράβατον και αδιάδοχον την ιεροσύνη. Γι' αυτό αντλούμε όλοι μας την ιεροσύνη, την άφεση των αμαρτιών μας, τα πάντα αντλούμε από τον Χριστόν, τον αιώνιον αρχιερέα. Και τελειώνει έτσι: «Τέτοιος τι ούτως γαρίμην έπρεπε να αρχιερεύσει, τέτοιος, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος». Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός. Αυτή ήταν η παλαιά ιεροσύνη και αυτή είναι η νέα του Ιησού Χριστού. Αυτά, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας πω για απόψε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη.